Thank you.
δάσκαλος που είναι ταπεινός άνθρωπος, τον θεωρούν το πιο σειρό επίσκοπο και το πιο ταπεινός και την ταπείνωση που έχει ένα μικρό παιδί. Αν δείτε παιδιά ότι ποτέ τρελαθώ και ξεφύγω λίγο από την πίστη, να με καταλύσετε. Αλλά είναι κανόν πίστεως. Γι' αυτό το κρατεί ο Θεός. Μήπως και έγινε ένας εδωένας να παίξει ρόλο Μάρκου Ευγενικού. Oh.
Amen.
ύπνο Δίας, κατεμβαίνουν τις ψυχές των Ορθοδόξων και καίουν το διάβολο. Η ύπνοδία λέει καίει το διάβολο. Και το κήρυγμα δεν τον καίει λιγότερο. Στα πρόσωπα που αυτές τις ημέρες μαζί με τους πρώτους χριστιανούς βασιλείς, τον Κωνσταντίνο και την Ελένη, τους Ισαποστόλους, εόρτασαν την ονομαστική τους εορτή, εγκαρδίως ευχόμετα, έτη πολλά και ευλογημένα. Και να πάμε μια μέρα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μητροπολίτης Πατρών, ένας υπέροχος
άνθρωπος ο κατοπιμόρφωνας. Που έχει στην τράπεζα όπως έχει καταγγελθεί και δεν έχει δοθεί απάντηση. 1.380.000.000 δραχμές. Δεν ξέρω καν καμιά ενδίκιο.
αλλά είναι ευηλία εκτός του Φλωρίδης. Εάν πας και τους πεις, αναγνωρίζεται ότι είναι άδικος αφορισμός, βεβαίως παιδί μου. Εαφού το αναγνωρίζεται το άδικο ότι είναι άδικος αφορισμός, θα με υποστηρίξετε να έρθω να γυρίσω στον νόμο. Όχι, όχι, όχι. Τα ανθρωπάκια, επίσκοποι που έπρεπε να είναι ελεύθερες, να υποστηρίζουν το Λίτο. Όχι, όχι, έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να σε υποστηρίξουμε. Σύντρογοι τη Λάτη. Από τους νεοτέρους επισκόπους, ελπίζω στον γονή σας. Είναι ηρωικό στο κύριο. Ελπίζω επίσης και τον επίσκοπο της Γενετήρας μου, τον κύριο Ιερό, ποιος είναι λόγιος άνθρωπος. Σε άλλο δεν ελπίζω, ξομολούγω. Δεν ελπίζω, λόγια, 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 λόγια. Γέμισε ο αέρας με λόγια. Και ιερείς, τέσσερες, πέντε σε όλη την Ελλάδα, είπαν έλα να μιλήσεις. Ένας είναι ο πατήρ Δημήτρης Κλούζος. Ο άλλος είναι ο πατήρ Δημήτρης Αγιεκάκος. Στρατευμένη δεν λέει την εκκλησία μας. Δεν μου λέτε στο στρατό, τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες, ποια κυρίως αρετή πρέπει να τους διακρίνει. Διαμαρτύρια. Και στη στρατευμένη εκκλησία, τους χριστιανούς που είναι ισόβιοι στρατιώτες και τους κληρικούς που είναι αξιωματικοί, τους επισκόπους δεν που είναι στρατηγοί, πρέπει να διακρίνει η αμαρτία. Αν είναι κληρική, δεν αξίζουν να είναι κληρική. Συμφωνείτε. Όσοι είναι κληρικοί δεν έχουν πνευμάτια. Τα μυστήρια θεούνται κατά τον λόγο την άμυνα της ιεροσύνης. Αλλά αν είναι δειλοί, οι ίδιοι δεν έχουν πνεύμα Άγιο για τη δική τους σωτηρία. Διότι ο Απόστολος είπε, δεν έδωκε ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως που σημαίνει θάρρος. Οι Απόστολοι δειλοί ήταν, αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής που έλαβαν πνεύμα Άγιο έγιναν λιοντάρια. Όσοι κληρικοί εξακολουθούν να είναι δειλοί, δεν έχουν σχέση με την Πεντηκοστή. Έχουν ιεροσύνη για να τηρούν τα μυστήρια να σώσουν κολόγιο ή δεν σώσουν. Σκυρά τα λέει αυτός ο τρόπος, δεν τα λέει ο τρόπος. Ανοίξτε Αποκαλύψεως ΚΑΠΑ 8. Πρώτη, μέσα στην κεωμένη λίμνη, πέφτουν οι δειλοί. Ονομάζονται και άπιστοι και ευδενικμένοι. Γιατί ονομάζονται άπιστοι? Διότι λόγω δημίας δεν μένουν πιστοί στο καθήκον. Γίνονται υποτάκτες και προδότες του αγώνους. Και γιατί ονομάζονται ευδενικμένοι? Ευδενικμένοι σημαίνει συχαμένοι. Τους συχαίνεται ο Θεός. Τους συχαίνεται ο Θεός. Το δειλό στρατιώτη τον συχαίνεται ο αξιωματικός. Τον συχαίνεται η πατρίδα, το προδότη, το υποτάκτη. Και τον δειλό χριστιανό και κληρικό τον συχαίνεται ο Θεός. Έτσι λέει αυτό το βιβλίο. Είναι αληθινό ή ψεύτικο? Όπως πάντα πράγματα, είναι πολύ καλό να αγωνιστείτε και όλοι εσείς. Για να έχω παρέα. Το μόνο στο κήρυγμα. Εορτάσαμε
παρακολουθούσα πέμπτη την ανάληψη του Κυρίου. Είναι η ανάληψη του Κυρίου ο τελευταίος σταθμός στον κύκλο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία των ανθρώπων διαμέσου Ιησού Χριστού. Αυτόν τον κύκλο της Θείας Οικονομίας αναφέρει με γλώσσα ποιητική και πανέμορφη στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή ο Μέγας Παύλος. Αρχίζει από την ενανθρώπιση και καταλήγει στην ανάληψη. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύμα, όφθη αγγέλης, εγκηρύχθη εν έθνες, επιστέφθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα, ενυνθρώπησε, έγινε άνθρωπος. Σαν άνθρωπο οι Ιουδαίοι τον αμφισβήτησαν, τον περιφρόνησαν, τον αρνήθηκαν, τον σταύρωσαν. Αλλά σαν άνθρωπο τον δικαίωσε το Πνεύμα του Άγιου με τη δύναμη που του έδωκε να κάνει θαύματα ως άνθρωπος και με την Ανάσταση του σώματός του. Ο Χριστός όφθη αγγέλης. Αυτή είναι μια δύσκολη φράση. Δεν πρόκειται για αγγέλος κτίσματο όπως ο Γαβριήλ και ο Μιχαήλ. Άγγελοι εδώ λέγονται οι κήρυγες. Θα φανεί και στη συνέχεια. Όχι αγγέλης φανερώθηκε σε κήρυγες, φανερώθηκε σε πρόσωπα που θα τον κήρυγαν για να είναι αυτόπτες μάρτυρες αυτού που θα κήρυγαν. Φανερώθηκε σε κήρυγες, κηρύχθηκε στα έθνη, στα πλήθη των ανθρώπων, πιστεύτηκε στον κόσμο, δεν έμειναν όλοι άπιστοι. Οι εκλεκτοί πίστευσαν. Και τέλος, ανελήφθη εν δόξης. Κατέβηκε από τον ουρανό, εξετέλεσε τον χωρισμό του και ανέβηκε πάλι στον ουρανό. Προτού αναλυφθεί στον ουρανό, εδώ και υπόσχεση ότι δεν εγκαταλείπει τον κόσμο, δεν εγκαταλείπει τους εκλεκτούς του. Αλλά ανεβαίνοντας στον ουρανό θα το στείλει άλλον παράκτητο, άλλον βοηθό και προστάτη, το Πνεύμα του Άγιου. Μείνετε, τους είπε στην πόλη Ιερουσαλήμ, μην το κουνήσετε ρούπι, θα λέγαμε, από την Ιερουσαλήμ, διότι είστε αδύνατοι. Περιμένετε την επαγγελία του πατρός μου. Περιμένετε να εκπληρωθεί η υπόσχεση του πατρός μου για την αποστολή του Αγίου Πνεύματος. Περιμένετε να ενδυθείτε δύναμη εξίσους. Η ειρηνική ειρηνική δεν έχουν ενδυθεί αυτή τη δύναμη εξίσους. Και τότε να βγείτε στο κήρυγμα και να κηρύξετε σε όλη την οικουμένη. Την ερχομένη Κυριακή θα εορτάσουμε μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας, την Αγία Πεντηκοστή. Θα εορτάσουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, το γεγονός δηλαδή ότι ο ένας της Τριάδος, ο Παράκλητος ή το Πνεύμα το Άγιο, ήρθε στην Εκκλησία, όχι στον κόσμο. Ο κόσμος δεν την αναλάβει το Πνεύμα του Άγιον, είπε ο Χριστός. Όχι στις αιρέσεις. Στις αιρέσεις γράφει το Πνεύμα της πλάνης. Ήρθε στους πιστούς στην Εκκλησία
εν σήκωσε την Εκκλησία και παραμένει στην Εκκλησία και στηρίζει την Εκκλησία και την οδηγεί σε ολόκληρη την αλήθεια της πίστεως και την αποφαίνει στήλο και εδραίωμα της αληθείας και τελεί τα μυστήρια και τα θαύματα και αγιάζει και σώζει τους πιστούς. Για το Άγιο Πνεύμα θα ομιλήσουμε σήμερα με κάθε δυνατή συντομία. Εξέλεξα ένα χωρίο της Καινής Διαθήκης για το Άγιο Πνεύμα. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο χωρίο. Αλλά εσείς παρακολουθείτε επί δεκαετίες τα κηρύγματα και είστε εις θέση να παρακολουθήσετε και την εξήγηση δυσκόλων χωρίων της Γραφής. Το χωρίο περιέχεται στην επιστολή του Αδελφού Θεού Ιακώβου στο τέταρτο κεφάλαιο, στους στίχους 4 έως 6. Είναι φοβερό χωρίο. Μιχή και Μιχαλίδες, ουκίδατε ότι η φιλία του κόσμου έκτρα του Θεού εστίν, ως ανούν βοληθεί φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ειδοκείτε ότι κενός η Γραφή λέει προς χώνουν εντυπωθεί το Πνεύμα, ο κατόχης εν ημίν, μίσον αδεδίδωση χάρη, διό λέει Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται ταπεινής δεδίδωση χάρη. Ο Απόστολος Ιάκωβος κάνει αποστροφή προς τους διεφθαρμένους ανθρώπους και τους ονομάζει με λέξεις σκληρές αλλά αρμόζουσες. Μιχή και Μιχαλίδες, μιχή οι άνδρες, Μιχαλίδες οι γυναίκες. Μιχή οι άνδρες που εξαπατούν τις γυναίκες τους, τις εγκαταλείπουν και συζούν με άλλες γυναίκες. Μιχαλίδες οι γυναίκες που εξαπατούν τους άνδρες ή και τους εγκαταλείπουν και συζούν με άλλους άνδρες. Αυτή είναι η σωματική μοιχεία. Και η σωματική μοιχεία είναι από τα μέγιστα αμαρτήματα. Οι αρχαίοι αυστηρότεροι κανόνες της Εκκλησίας στους μυγούς και στις μιχαλίδες επιβάλλουν επιτίμιο αποχής από τη Θεία Κοινωνία επί 20 έτη. Κατόπιν η Εκκλησία από φιλανθρωπία έγινε επιηγέστερη. Οι κανόνες έχουν μία ελαστικότητα. Τα δόγματα της πίστεως δεν έχουν ελαστικότητα. Το ελληνικό κράτος δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο, δεν πιστεύει στο Χριστό, δεν πιστεύει στην Ορθοδοξία, δεν πιστεύει στις εντολές του Θεού, δεν πιστεύει στη χριστιανική ηθική. Είναι κράτος αμοραλιστικό, μασονικό.
εξωτερικών, που άλλοτε μπορούσε σκουλαρίκι στο αυτί του, δεν είδατε τι είπε, να μιλάνε λιγότερο για τον Μέγα Αλέξανδρο και για τον Χριστό. Έφρυξαμε αυτές τις ημέρες, διότι υπουργός της Ελλάδας, υπουργός εξωτερικών, που διαχειρίζεται τις εθνικές μας υποθέσεις, δήλωσε και τούτο ότι χάσαμε την Λίμνια και παραμένει στη θέση του. Να τον χαίρονται αυτοί που τον ανέδειξαν υπουργό εξωτερικών. Τι να είπουμε με το φίλο μου, κυβερνούν την Ελλάδα με Έλληνες. Το αμοραλιστικό και αντίχριστο ελληνικό κράτος έκανε νόμο και αποποινικοποίησε τη Μυχεία. Η Μυχεία είπε δεν είναι ποινικό αδίκημα. Είναι δηλαδή μια αθώα πράξη, ένα αναψυκτικό. Τέτοιο κράτος θα ταπεινώσει το έθνος μας. Αμαρτίε με λασσολούς συνέδριοι. Δεν είναι αρκετό ότι οι άνθρωποι πορνεύουν, πηγαίνουν, ασθενιέμουν, κάνουν διαστροφές, αλλά έρχονται και αυτά τα προγραμματήματα, τα νομιμοποιούν όπως προλογητεύω η Ισαΐας και η Αποκάλυψη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό και γι' αυτό θα έρθουν άλλη μια φορά οι αντίχριστοι να μας παιδαγωγήσουν. Να το θυμάστε. Και εδώ όμως αδελφοί μου, δεν πρόκειται τόσο για τη σωματική μοιχεία. Εδώ ο Απόστολος περισσότερο εννοεί ένα άλλο είδος μοιχείας, την πνευματική μοιχεία. Τι σημαίνει τούτο? Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, ο Γιαχβέ, για να δείξει την αγάπη του προς το λαό του, παρουσιάζει τη σχέση του με το λαό με την εικόνα του γάμου. Ο Θεός είναι ο ανήρ, ο σύζυγος και η συναγωγή, ο λαός είναι η γυνή, η σύζυγος. Με άλλα λόγια, ο Θεός είναι ο νυμφίος και ο λαός είναι η νύμφη του. Ο Θεός είναι νυμφίος του λαού και ιδιαίτερος νυμφίος κάθε πιστής ψυχής. Και όπως ο καλός άνδρας αγαπάει τη γυναίκα του, έτσι και ο Θεός αγαπάει το λαό του, αγαπάει κάθε ψυχή ιδιαίτερος. Στη Καινή Διαθήκη ως νυμφίος παρουσιάζεται ο Χριστός. Είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας. Είναι ο νυμφίος των ψυχών. Ηρμοσάμενοι μας ενή ανδροί αγνή παρθένων παραστήσε το Χριστό, λέει ο Παύλος. Σας πήρα, λέει ο Παύλος, και σας συγκίνουσα, σας συνέργασα σαν αγνή παρθένο, σαν νύμφη, με τον ένα, τον μοναδικό άνδρα, τον νυμφίο Χριστό. Σε πολλά χωρία της Καινής Διαθήκης, ο Χριστός παρουσιάζεται ως νυμφίος της Εκκλησίας, ως νυμφίος των ψυχών. Γιατί? Γιατί ο Χριστός είναι Θεός, όπως ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Χριστός είναι αυτός ο
διακρέτες παλαιάς διαθήκης, σαρκωμένος. Σε ένα χωρίο της Καινής Διαθήκης, σε αυτό που σας διάβασα και θα ερμηνεύσουμε, ως νυμφίος του πιστού λαού, ως νυμφίος των ψυχών, παρουσιάζεται το άλλο πρόσωπο ένας αιώτητος. Το Πνεύμα το Άγιο. Νυμφίος ο Πατήρ, νυμφίος ο Υιός, νυμφίος το Πνεύμα, διότι οι τρεις είναι μία ουσία, μία Θεότης, ένας Θεός που δημιούργησε τις ψυχές και δικαιούται τις ψυχές και θέλει να ενώνεται μυστικά και αγνά με τις ψυχές. Όσοι βαπτίστηκαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος έγιναν νύμφες του νυμφίου Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Αλλά όταν μία ψυχή, ένας άνδρας, μία γυναίκα ερωτοτροπή προς τον κόσμο, ψυχραίνεται απέναντι του νυμφίου, του πνευματικού και στρέφεται προς τον κόσμο και υιοθετεί τις αμαρτωλές αντιλήψεις του κόσμου και τις αμαρτωλές μόδες του κόσμου και την αμαρτωλή ζωή του κόσμου και επιδίδεται στις αμαρτωλές απολαύσεις, τότε διαβράττει πνευματική συζυγική απιστία. Προδίδει την αγάπη του Θεού και γι' αυτό αν είναι άντρας χαρακτηρίζεται μηχός και αν είναι γυναίκα χαρακτηρίζεται μηχαλής. Γι' αυτό αρχίζει με αυτή τη φοβερή φράση ο Απόστολος: «Μιχή και μιχαλίδες, άνδρες και γυναίκες που πήρατε πνευματικό διαζύγιο από τον νυμφίο Θεό και προσκοληθήκατε στον κόσμο και αγαπήσατε τον αμαρτωλό κόσμο». Είδατε ότι η φιλία του κόσμου έφερα του Θεού εστίν. Δεν ξέρετε ότι η αγάπη προς τον κόσμο, τον αμαρτωλό κόσμο, τις αμαρτωλές αντιλήψεις και μόδες και τους αμαρτωλούς τρόπους ζωής, δεν ξέρετε ότι αυτό είναι έφερα του Θεού. Τι σημαίνει εδώ έφερα του Θεού? Ότι από την ώρα που ο άνθρωπος θα ερωτοτροπήσει προς τον κόσμο και θα συνάψει σχέσεις αμαρτωλές με τον κόσμο, ο Θεός τον εχθρεύεται. Το θα πει έφερα. Όχι ότι ο άνθρωπος εχθρεύεται τον Θεό, αλλά ο Θεός εκτρέπεται τον άνθρωπο. Υπάρχει φοβερότερο πράγμα από το να σε εκτρέπεται ο Θεός? Αυτός είναι παλιοδύναμος και άμα γίνει εχθρός σε τσακίζει απαρίως. Ως ουν αν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Όποιος θελήσει να γίνει φίλος του κόσμου, να δώσει την αγάπη του στον αμαρτωλό κόσμο, παίρνοντάς την από το Θεό, αυτός γίνεται αντικείμενο της έχθρας του Θεού.
posto nel credere. Ogni filo alla quale ti nega, alla mia pistola ti nega, o ti rotto troppo, prosavo, mamma, τότε η αγάπη μεταστρέφεται σε τι, σε μίσος. Αυτό λέει στη συνέχεια ο Απόστολος. Επικαλείται δύο χωρία της Παλαιάς Διαθήκης. Ειδοκείται ότι καινός η γραφή λέγει προς τόνον επιποθεί το πνεύμα ο κατόγης εν ημίν μίζωνα δεδίδωση χάρη. Είναι ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης που δεν υπάρχει πουθενά σε Παλαιά Διαθήκη. Ή υπήρχε σε βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που απολέστηκε, ή υπήρχε στην πετάβαση των Εβδομήγοντα και εξέπεσε, ή ο Απόστολος ελευθέρως παίρνει λέξεις και φράσεις από διάφορα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και δημιουργεί αυτό το χωρίο. Ό,τι και αν συμβαίνει, η θεοπνευστία του Αποστόλου εγγυάται τη θεοπνευστία του χωρίου. Μήπως νομίζετε, λέει ο Απόστολος, ότι ματέως η γραφή, άνευ λόγου η γραφή, η Παλαιά Διαθήκη λέγει, το πνεύμα το οποίο κατόκισε εν ημίν επιποθεί και δίδει μίζον αχάριν, αλλά προς τόνο. Να εξηγήσουμε το δυσκολότατο του χωρίου. Το πνεύμα ο κατόκισε εν ημίν. Το πνεύμα το οποίο κατόκισε ανάμεσά μας. Το πνεύμα που έγινε συγκάτοικός μας. Ποιο πρέπει να είναι αυτό το πνεύμα που κατόκισε ανάμεσα στους Ισραηλίτες και έγινε συγκάτοικος των Ισραηλιτών? Δεν είναι δυνατόν να είναι άλλο παρά το πνεύμα του Άγιου. Όπως ο Πατήρ κατοικεί μεταξύ των ανθρώπων, όπως ο Υιός κατοικεί μεταξύ των ανθρώπων, έτσι και το Πνεύμα κατοικεί μεταξύ των ανθρώπων, διότι είναι Θεός και ως Θεός έχει το ιδίωμα της πανταχού παρουσίας. Κατόκισε εν ημίν. Δεν σημαίνει κατόκισε μέσα μας, αλλά κατόκισε ανάμεσά μας. Στην Παλαιά Διαθήκη το Πνεύμα δεν κατοικούσε μέσα στους ανθρώπους, αλλά κοντά στους ανθρώπους, ανάμεσα στους ανθρώπους. Από πότε το Πνεύμα κατοικεί μέσα στους ανθρώπους? Από την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό ο Χριστός ο λίγο πρώτο θανάτου του είπε, το Πνεύμα παρημήν μένει και ερημήν έστω. Το Άγιο Πνεύμα μένει κοντά σας και σε λίγο θα έρθει να μείνει μέσα σας. Για μας το κατόκισε εν ημίν ισχύει και με τη δεύτερη έννοια, ότι κατοικεί μέσα μας, γιατί είμαστε παιδιά της Πεντηκοστής, παιδιά της Καινής Διαθήκης. Το Πνεύμα το οποίο κατόκισε ανάμεσά σας, λέγει το χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης, επιποθεί. Τι θα πει επιποθεί? Το ποθώ πολλές φορές σημαίνει αγαπώ, και το επιποθώ, το σύνθετο ρήμα, σημαίνει υπεραγαπώ. Το Πνεύμα επιποθεί υπεραγαπά. Μας αγαπάει με το παραπάνω. Μας αγαπάει με υπερβάλλουσα αγάπη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορεί.
σαφηνή και αμαρτωλή να φανταστούμε πόσο πολύ μας αγαπάει το Πνεύμα του Άγιου. Όπως λένε οι ασκητικοί πατέρες, ο Θεός μας αγαπάει μαγικότατα. Τι σημαίνει αυτό? Να χρησιμοποιήσουμε μια πολύ πεζή αλλά εκφραστική φράση. Τρελαίνεται από αγάπη για μας τους ανθρώπους. Μια ανθρωποπαθής έκφρασης που σημαίνει την υπερβάλλουσα αγάπη του Θεού. Αυτό θα πει μανικότατα. Μανία είναι η τρέλα. Είδατε τι λένε? Για ένα ερωτευμένο που αγαπάει μια καλή κοπέλα, τρελαίνεται, λέμε, από έρωτα. Ο Θεός μας είναι που αγαπάει με τη μεγαλύτερη αγάπη και την αγνή αγάπη, την ανιδιοτελή αγάπη. Μίσο να δε δίδωση χάρη, εκείνο το δε δεν είναι αντιθετικό, είναι συμπληκτικό, σημαίνει και δίδει μίζωνα χάρη. Το μίζωνα είναι συγκριτικός, αλλά με έννοια θετική, όπως το πλοίο αλλού είναι συγκριτικό με έννοια θετική, και μίζωνα δίδωση χάρη σημαίνει και δειχνεί μεγάλη εύνοια και υπερευνοεί. Το Πνεύμα του Άγιου μας υπεραγαπά και μας υπερευνοεί. Αν δεν μας αγαπούν οι άνθρωποι, αν δεν μας αγαπούν οι δεσποτάδες πατέρες και αδελφοί, αν δεν μας αγαπούν ακόμη και αδελφοί μας και συγγενείς μας, δεν πειράζει. Αρκεί ότι μας αγαπάει και μας υπεραγαπάει το Πνεύμα του Άγιου που είναι Θεός. Και αν δεν είμαστε ευνοούμενοι το Α, η Β, η Υπουργού, η Πρωθυπουργού, η Προέδρο Δημοκρατίας, δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Σπουδαίο πράγμα είναι ότι είναι τα ευνοούμενοι του Αγίου Πνεύματος. Μας ευνοεί και μας επενευνοεί το Άγιο Πνεύμα. Αλλά προσέξτε τι λέει ακριβώς το χωρίο. Το Πνεύμα που κατόκισε ανάμεσά μας, σε εμάς με τους χριστιανούς και μέσα μας, μας υπεραγαπάει και μας υπερευνοεί, αλλά προσφθόνο. Τι σημαίνει προσφθόνο? Σημαίνει με φθόνο, με ζηλοτυπία. Μας υπεραγαπάει και μας επερευνοεί, αλλά ζηλοτύπος. Όπως ένας άντρας αγαπάει τη γυναίκα του, δείχνει έννοια στη γυναίκα του, αλλά είναι και ζηλοτύπος. Δεν θέλει η γυναίκα του να ερωτοτροπήσει προς άλλον άντρα. Αυτό το χωρίο δείχνει ότι και το Άγιο Πνεύμα είναι νυμφίος των ψυχών. Και δεν θέλει οι ψυχές να ερωτοτροπούν προς τον κόσμο. Η ζηλοτυπία, όταν συμβαίνει προδοσία της αγάπης, πνευματική μοιχεία, η ζηλοτυπία τότε φέρει το μίσος. Η μεγάλη αγάπη και η μεγάλη έννοια μεταβάλλεται σε μεγάλο μίσος και σε μεγάλη πισμένη. Γι' αυτό τι λέει στη συνέχεια? Διό λέει Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινείστε δίδωση χάρης.
δεν σε θέλουμε, δεν σε έχουμε ανάγκη. Διαρριγνύουμε τους δεσμούς μαζί σου. Παίρνουμε πνευματικό διαζύγιο από σένα. Τότε ο Θεός αντιτάσσεται σε αυτούς. Πάει κόντρα. Όταν οι άνθρωποι γίνουν μυχοί και μηχαλίδες με πνευματική έννοια, στρέφεται εναντίον ο Θεός και τους τακίζει. Ταπεινής δεν δίδωσε χάρη στους ταπεινούς, τον αναγνωρίζει, τον παραδέχεται, προεκτιμούν την αγάπη και τον αγαπούν και αφοσιώνονται σε αυτόν, σε αυτούς δείχνει την ευνοία. Θεός υπερηφάνειες αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσι χάρη, είναι χωρίο από τη βίβλο των παροιμιών. Βλέπετε αδελφοί μου, ότι και το Άγιο Πνεύμα είναι νυμφίος των ψυχών, αλλά ζηλότυπος νυμφίος. Δεν θα είναι έρωτος ρωτούμε προς τον κόσμο ή προς άλλους θεούς. Ή αν ερωτοτροπήσουμε προς τον κόσμο και προς άλλους θεούς και αρνηθούμε τη δική του αγάπη, γίνεται εχθρός και ματσακίση. Τώρα να διαρρετωθούμε. Εμείς είμαστε εντάξει απέναντι του Αγίου Πνεύματος, που είναι νυμφίος των ψυχών και τρεις φορές ονομάζεται Θεός εδώ. Αυτό το χωρίο, το Άγιο Πνεύμα, τρεις φορές ονομάζεται Θεός. Να το ακούσω αυτό εξεδομάκτηρες ή αυτού Ιεχωβά, που δεν παραδέχονται το Άγιο Πνεύμα, ούτε ως Θεό, ούτε ως πρόσωπο. Αφού το Πνεύμα έχει φθόνο, ζηλοτυπία, αφού έχει αγάπη και υπεραγαπά, αφού έχει έννοια και υπερευνοή, είναι πρόσωπο. Και τρεις φορές ονομάζεται Θεός, είναι πρόσωπο της Θεότητος. Η φιλία του κόσμου είναι έσφαρα του Θεού, εννοεί το Άγιο Πνεύμα. Όποιος θελήσει να γίνει φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού, γίνεται αντικείμενο έσφαρας από το Θεό. Δεύτερη. Θεός υπερηφάνειες αντιτάσσεται. Τρίτη φορά ονομάζεται Θεός. Εμείς είμαστε εντάξει απέναντι του Θεού. Όταν βαπτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γίναμε νυμφοί του Θεού. Οι ψυχές μας έγιναν νύμφες του Θεού, νύμφες του Αγίου Πνεύματος. Διατηρήσαμε αυτή τη πνευματική συζυγική σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Για να αδελφοί μας, συγχρανθήκαμε απέναντι του Αγίου Πνεύματος που είναι ο Θεός. Και αν γίναμε κοσμικοί άνθρωποι και παραδεχθήκαμε αντιχριστιανικές σωτήρες του κόσμου και ακολουθήσαμε άσεμνες και έξαλες μόδες του κόσμου και εφαρμόσαμε αμαρτωλούς τρόπους ζωής του κόσμου και υπολογίζομαι περισσότερο τη γνώμη του κόσμου και λιγότερο του Θεού ή καθόλου του Θεού, είμαστε μυχοί και μηχανίδες. Και αν πέσαμε στο αμάρτημα της μυχείας, της σωματικής μυχείας, είμαστε μυχοί και μηχανίδες. Αν δεν πέσαμε στο αμάρτημα της σωματικής μυχείας, αλλά ο άντρας είδε γυναίκα με πονηρή επιθυμία και η γυναίκα είδε άντρα με πονηρή επιθυμία και οι δυο διέπραξαν μέσα στους μυστικούς θαλάμους της ψυχής το αμάρτημα της μυχείας. Είναι λεπτοτάτη και πνευματικοτάτη την ψυχία μας. Όποιος άντρας δει γυναίκα
με πονηρή διάθεση την επίγευσε μέσα στην καρδιά του ο Χριστός του. Σύμφωνα με αυτό το λόγο, πατέρες και αδελφοί μου, να εξομολογηθούμε όλοι δημοσία, με όσα βλέπουμε στους δρόμους που τους καταβλήθη ο γυμνισμός και η πρόγνωση και οι ειδικές ασκημίες, όσα βλέπουμε στις παραλίες το καλοκαίρι, όσα βλέπουμε στους κινηματογράφους, στις προθήκες του κινηματογράφου, όσα βλέπουμε στις τηλεοράσεις, έχουμε γίνει χιλιάδες, ίσως εκατομμύρια φορές, μυχή και μηχανήμες. Και τίποτε δεν μπορεί να μας σώσει παρά η συνέστηση. Είναι και το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Τι καυχίζετε αγνή να έχει την καρδία. Ποιος θα καυχηθεί ότι έχει αγνή την καρδιά του. Υπάρχουν χειρότεροι μυχοί και μηχανήμες. Όσοι βαπτίστηκαν και μεγαλώνοντας έγιναν άθεοι, αυτή είναι η μεγαλύτερη τύχη. Όσοι βαπτίστηκαν ορθόδοξοι και κατόπιν έγιναν μασόνοι, αυτή είναι η μεγαλύτερη τύχη. Όσοι βαπτίστηκαν και κατόπιν έγιναν αιρετικοί, αυτή είναι η μεγαλύτερη τύχη. Όσοι βαπτίστηκαν και κατόπιν έγιναν οικουμενιστές, προδότες της πίστεως, είναι μεγάλη νύχη. Και όσοι έπαψαν να προσέλθουν, πρέπει να σκέφτονται το Θεό. Έπαψαν να εκκλησιάζουν πραγματικά. Έπαψαν να εξομολογούνται σε πραγματικό πατέρα τις αμαρτίες τους. Έπαψαν να κοινωνούν τον Κύριο και να ενώνονται μαζί του. Αυτοί πήραν πνευματικό διαζύγιο από το Άγιο Πνεύμα και είναι επίσης μυχοί και μηχανίτες. Να μην χειροκροτάμε, να θρηνούμε για το κατάδειγμα του λεγόμενου χριστιανικού κόσμου στη σατανική εποχή που ζούμε. Αλλά αδελφοί μου, δεν θέλω να τελειώσω με αισιοδοξία. Ο Θεός είναι έσκλαβος και πολύ έσκλαβος. Και ο Πατήρ, ο Υιός και ο Άγιο Πνεύμα. Στον βίο του προφήτου είναι ο Σιέ. Ο Θεός διατάσσει τον προφήτη να τελέσει ένα παράξενο γάμο. Τι το λέει. Πήγαινε, λέει ο Θεός τον προφήτη, να αγαπήσεις μια γυναίκα πονηρή και μηχανήμα. Να την πάρεις γυναίκα σου. Καθώς εγώ ο Θεός αγαπώ τους Ιούς Ισραήλ και αυτοί διαπράττουν πνευματική απιστία και φεύγουν από μένα. Όπως ο Θεός διέταξε τον προφήτη να αγαπήσει μια γυναίκα πονηρή και μηχανίδα, έτσι ο Θεός, έτσι το Πνεύμα το Άγιο για το οποίο μιλούμε σήμερα, δείχνει συμπάθεια και ευγένεια και ευσπλαχνία και αγάπη και προς αυτούς τους μυχούς και τις μηχανίδες με πνευματική έννοια. Τους αγαπάει και τους καλεί να συνδεθούν πάλι μαζί. Και το πιο μεγάλο αμαρτωλό ο Θεός από το ένα μέρος τον χτυπάει για να συνεδιστεί και από το άλλο μέρος του δείχνει συμπάθεια και ευσπλαχνία και αγάπη να τον συγκινήσει, να τον επαναφέρει κοντά του, να συνδεθεί.
προσθεθεί μαζί του, να γίνει η ψυχή πάλι νύφη του μεγάλου νυμφίου. Γι' αυτό κάποια μια ψυχή, όσο κι αν απομακρύνθηκε από το Θεό, όσο κι αν πρόδωσε την αγάπη του Θεού, να μην απελπιστεί, αλλά να ανταποκριθεί στην πολυέσπλαχνη έγκριση του Αγίου Πνεύματος, να εγκαταλείψει την αθελία, την απληστία, την αίρεση, τον οικομενισμό, τον κόσμο, την ασωτεία, να πλησιάσει την Εκκλησία, τα μυστήρια, να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει, να ενωθεί πάλι με το Πνεύμα του Άγιο, να γίνει νύμφη του Θεού και μια μέρα να ευρεθεί στον ουρανό μαζί με τον Ενδριάδη Θεό και να ζει μαζί και να ευφραίνεται στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Για να ανακοινώσω, διότι σαν έχει μια μετακινηθεί κανείς. Την ερχομένη Κυριακή, 2 Ιουνίου 1996, λόγω της εορτής της Πεντηκοστής και της ερχομένης Αργίας που έχει καθιερωθεί, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, δεν θα γίνει εσωτερικό κήρυγμα. Εν συνεχεία, δε λόγω του θέρους που ήδη έχει αρχίσει, διακόπτονται τα εσωτερικά κηρύγματα των Κυριακών. Είναι το τελευταίο κήρυγμα σήμερα, διακόπτονται τώρα τη θερινή περίοδο των κηρύγματων. Τα κηρύγματα των Κυριακών, αν δεν το δώσει, θα επανεληφθούν το φθινόπωρο που θέλει σε Φεβρίου, αρχάς Οκτωβρίου. Αρχίζουμε πάντα την Κυριακή της χορεύος. Θα ειδοποιηθείτε σχετικώς και αν παρουσιαστεί κάποιος σοβαρός λόγος, δεν αποκείται να γίνει και εκτάκτος συγκέντρωσης εντός του θέρους, για την οποία θα λάβετε σχετική γνώση. Το μάθημα των Κυπλαρχών, ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο του Λουκά, που γίνεται κάθε Δευτέρα 7:30, θα γίνει αύριο. Θα είμαι αύριο εδώ και θα κάνουμε το μάθημα της ερμηνείας του Ευαγγελίου του Λουκά. Θα είναι και αυτό το τελευταίο μάθημα της περίοδου 95-96. Κυκλοφόρησε το νέο φύλλο του Εκκλησιαστικού Αγώνος της Άγουσας της Ορθοδοξίας. Δίναστε να τα αναζητήσετε στα τεμπεριοδικά στις εξόδους και ας τα αναζητήσουν στις εξόδους και τον τελευταίο φύλλο της Χριστιανικής Πίτας όσοι αποσίαζαν την προηγουμένη Κυριακή και δεν το πήραν. Σας ανακοινώνουμε ότι αύριο, 27 του μηνός, ημέρα Δευτέρα και ώρες 4 με 8 το απόγευμα, εδώ στην αίθουσα θα γίνει αιμοδοσία για να ενισχυθεί η μικρή τράπεζα αίματος που έχει φιλανθρωπική αδελφότητα μας Άγιος Ιωάννης ο Ελέημου. Σας παρακαλούμε πολύ όλους, καθώς και εκείνους πολλοί τους οποίους θα ειδοποιήσετε εσείς, να σπέψετε στην πρόσκληση αυτή για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μια σοβαρή ανάγκη των συνανθρώπων μας. Ο Χριστός έλεγε το αίμα του, το αίμα του. Ας δώσουμε και εμείς όσοι μπορούμε λίγο αίμα για τους συνανθρώπους. Τέλος, ευχόμαστε το Πνεύμα το Άγιο που είναι Θεός μας και νυμφίος των ψυχών μας όπως ο Πατήρ και ο Υιός να μας ενισχυάσει σε όλη τη ζωή μας και ιδιαίτερως τώρα το καλοκαίρι να μας ενισχυάζει για να μας δροσίζει από τον φυσικό καύσωνα και περισσότερο από τον πνευματικό καύσωνα που πυρκολεί τον κόσμο ιδίως με τον γυμνισμό τώρα το καλοκαίρι και στις προσευχές σας να ενθυμούμε τα αλλήλους, να ενθυμίστε και τους εργάτες του Ευαγγελίου και τους ιερείς και τους αρχιερείς, την Εκκλησία γενικότερα και το έθνος μας.
να προσευχόμεθα εκτενώς να μην συμβεί το καλοκαίρι καμιά εθνική δοκιμασία, διότι όπως βλέπετε και ευθύ και φίλοι είναι όλοι εναντίον μας, διότι προδώσαμε την αγάπη του Θεού και καταφρονήσαμε τον Θεό και δεν καταδέχονται οι ιατροπατέρες ούτε το όνομα του Θεού να αναφέρουν και ισχύει για αυτούς ειδικώς και κυρίως Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται ταπεινής και επίδοση χάρη. Υπερήφανοι είναι οι άρχοντες και ταπεινός είναι ο λαός του Θεού. Ορίστε πάτε Δημήτρη, ορίστε. Άντε και μια άλλη ανακοίνωση στην τηλετόρα. Μέχρι τώρα μιλούσαμε Κυριακή 12 με 1 η ώρα, έτσι. Από σήμερα, επειδή αυτή την ώρα παρουσιάζουν κάποια φροντιστήρια μαθητών και λοιπά από την τηλετόρα, το κήρυγμα θα γίνεται 11 με 12 μέχρι τέλη Ιουνίου. Σήμερα έγινε 11 με 12 και δεν το είχαν προαναγγείλει. Λοιπόν, κάθε Κυριακή, 11 με 12, θα μιλάω στην Θεό από την τηλετόρα και συνεχώς δεν θα στερηθείτε τελείως στο κήρυγμα. Επίσης, κάθε Σάββατο και άλλοτε σας το ανήγγελα, ο αγαπητός κύριος Φράγκος, χριστιανός επιστήμων, ο οποίος έχει μετάσχει μέχρι τώρα σε 30 και πλέον διεθνή επιστημονικά συνέδρια και είναι τακτικός ακροατής των κηρυγμάτων. Κάθε Σάββατο, ώρα 7, 7 και 4, και την ώρα έτσι κύριε Φράγκο, δεν έχει αλλάξει η ώρα σας, κάνει επιστημονικές ομιλίες. Ομιλίες που δείχνουν ότι η θρησκεία είναι ανώτερη της επιστήμης. Η θρησκεία είναι το τέλειο και η επιστήμη έχει ανεπάρκεια και η ανάγκη της θρησκείας. Λοιπόν, ορίστε. Μία απορία λέει ο πατήρ Δημήτρης να πραγώσω. Επειδή το Πατριαρχείο είναι οικουμενιστικό, το φυσικό ήταν άφωστο. Λοιπόν, όλοι μαζί το διευκόν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων Τιμών, Ήρη Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει και σώσον ημάς. Αμήν. Το Άγιο Πνεύμα μαζί σας. Και στο Βόλιο Ειρήνης. Καλό καλοκαίρι. Είναι που λέμε όταν τρώνε τα νύχια.